Μιναμάτα είναι η δεύτερη ταινία του Άντριου Λέβιτα, με πρώτη να είναι το Lullaby. Πρωταγωνιστούν οι Johnny Depp, Bill Nye και Minami. Είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί από τον Eugene Smith και την γυναίκα του, την Eileen Smith ο οποίο Eugene Smith είναι και ο χαρακτήρα που υποδίεται ο Johnny Depp, ένα διάσημο πολεμικό φωτογράφο, ο οποίο στο τέλο τη καριέρα του επιστρέφει στην Ιαπωνία για να ερευνήσει ένα εργοστάσιο το οποίο δηλητηριάζει τα τριγύρω χωριά με υδράργυρο. Το συγκεκριμένο έργο, όπω καταλαβαίνετε και όπω είπε και ο σκηνοθέτη, κυρίω του στόχο είναι το περιβαλλοντικό μήνυμα και όχι τόσο σαν βιογραφία, ας πούμε, του φωτογράφου. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο δυστυχώ ήταν, είναι και θα είναι επίκαιρο και γι' αυτό βγαίνουν συνέχεια τέτοια έργα. Στην προκειμένη έχουμε έναν Τζόνι Ντέπ, ο οποίο υποδίεται λοιπόν αυτόν τον φωτογράφο, αλλά αρχικά να πω ότι σε γενικέ γραμμέ χάρηκα που είδα έναν Τζόνι Ντέπ να υποδίεται έναν ρόλο χωρί να είναι ο Τζακ Σπάρο, διότι μετά του πειρατέ Καραϊβική δυστυχώ το είχε πάρει ψηλοσερεί ο Τζόνι Ντέπ και έπαιζε έτσι συνέχεια, έπαιζε ουσιαστικά τον Τζακ Σπάρο παντού. Βέβαια, εδώ πέρα δεν είναι ότι βγαίνει και εντελώ εκτό από τα νερά του, διότι τι συμβαίνει. Έχουμε έναν Eugene Smith, ο οποίος είναι στο τέλος της καριέρας του, όπου ουσιαστικά βλέπουμε μια κατάντια. Ο άνθρωπος είναι μέθυσος, είναι χρεοκοπημένος, έχει σταματήσει πλέον, δεν ασχολείται, δεν βγάζει φωτογραφίες. Το οποίο παρεμπιπτόντως να σημειωθεί ότι δεν μ' άρεσε το πώ έτσι ξεκίνησε το έργο, διότι ουσιαστικά θεωρεί ότι γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι, το οποίο εγώ προσωπικά ας πούμε δεν γνώριζα το φωτογράφο, είναι ο διάσημο θέλει, δεν τον γνώριζα τον Eugene Smith, οπότε βλέπω κατευθείαν έναν άνθρωπο όπως σας περιέγραψα και καλούμε να τον ακολουθήσω και να τον καταλάβω. Όπως και να έχει όμως, αν βγάλουμε λίγο το ότι επειδή είναι αλκοολικός ο συγκεκριμένος χαρακτήρας και είναι ψηλό στα νερά, τον Τζόνι Ντέπ. Θεωρώ ότι έκανε αρκετά καλή δουλειά και επιτέλους είδαμε κάτι διαφορετικό από έναν αγαπητό τουλάχιστον από εμένα ηθοποιό. Πέραν από τον Τζόνι Ντέπ, έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και ο Μπιλ Νάικα, αλλά εντάξει είναι και φοβερό το οποίο υποδίεται τον εκδότη του, καθώ επίση και η Μινάμι που υποδίεται την Ναϊλίν, την ουσιαστικά μέλος σε γυναίκα του. Από εκεί και πέρα, αν εξαιρέσουμε έτσι ένα όχι πολύ καλό ξεκίνημα του έργου, διότι πέραν από το ότι δεν μας εξηγεί καθόλου για αυτόν τον άνθρωπο. Επιπλέον δεν αιτιολογεί την επιστροφή του, δηλαδή έχει αποχωρήσει υποτίθεται από το άθλημα, αλλά δεν μας εξηγεί πώς πίστη για ο άνθρωπος να επιστρέψει πίσω στο, στην Ιαπωνία για να ερευνήσει αυτό, αυτή την ασθένεια που πλήττει εκεί τα χωριά λόγω του, της δηλητηρίασης. Γιατί έτσι κι αλλιώ, τα μάτια αυτού του ανθρώπου, ο φακός του, έχουν δει σημεία και τέρατα. Γιατί είναι στο τέλο τη καριέρα του. Έτσι. Έχουν δει σημεία και τέρατα. Δεν είναι ότι ντε και καλά θα, επειδή του πήγε ας πούμε, η Αλήν και του είπε: Έλα να ερευνήσει αυτό, ότι θα πήγαινε όταν τον είχε βρει σε αυτή την κατάσταση. Αλλά τέλο πάντων, ξεπερνώντα έτσι το πρώτο κομμάτι, το οποίο έτσι κι αλλιώ δεν είναι πάρα πολύ ώρα να είναι ένα τέταρτο μέχρι να πάει στην Ιαπωνία. δυο 20 λεπτά, ίσω και πολύ σα βάζω. Από τη στιγμή όμω που πάει στην Ιαπωνία και μετά, ναι, εκεί η ταινία αρχίζει και είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή, Αρχίζει σιγά σιγά και αιτιολογεί λίγο βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο πώς ξαναβρίσκει το νόημα το οποίο το είχε χάσει εντελώς και το ξαναβρίσκει και μέσα από αυτά που βλέπει αλλά και σε συνδυασμό με την κοπέλα την Αιλίν και πώς επίσης βρίσκει και το ερωτικό ενδιαφέρον τον βλέπουμε έτσι ξανά να όμως μέσα από αυτά να απογοητεύεται με αυτά που γίνονται με τα, τα οποία ουσιαστικά τα έχει ξαναζήσει και τα ξαναζεί πάλι στο τέλος της καριέρας του αλλά όμως καταφέρνει και τα υπερνικά και πετυχαίνει αυτό που πρέπει. Επιπλέον έχουμε πολύ δυνατές εικόνες, κυριολεκτικά εικόνες, διότι μας δείχνει πολύ γραφικά, αλλά με σεβασμό πάντα, αυτό μου άρεσε ότι έγινε, με σεβασμό και, και αρκετά πιστό στις πραγματικές φωτογραφίες που είχε τραβήξει σε εκείνο το μέρος ο Eugene Smith, του τι συνέβαινε εκεί, δηλαδή το να δείτε αυτούς τους παραμορφωμένους ανθρώπους, το τι, τι τραβάγανε. Δηλαδή τα συγγενικά του πρόσωπα και φυσικά οι ίδιοι που είχαν το πρόβλημα. Ήταν απίστευτο, δηλαδή δεν γίνεται να μη σοκαριστεί. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε μια ισορροπία, δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι ήθελε να σε σοκάρει με τι εικόνε, να πάρει μια εικόνα παραμορφωμένου ανθρώπου και πέτυχα το νόημά μου. Όχι, είχε μια ισορροπία μεταξύ τη έρευνα του φωτογράφου και το πώ ανακαλύπτει όλα αυτά και μετά με τι εικόνε που φυσικά έπρεπε να τι δείξει γιατί πρέπει να ξέρει και εμεί οι θεατέ γενικότερα, αλλά και επιπλέον ο άνθρωπο φωτογράφο. Δηλαδή, ήταν δια, Τράβηξε δηλαδή κάποιε συγκεκριμένε φωτογραφίε, τι οποίε μα τι έκανε πετυχημένα αναπαράσταση ο σκηνοθέτη. Με αποκορύφωμα φυσικά την τελευταία του φωτογραφία που τράβηξε ever, γενικότερα ω φωτογράφο και στο συγκεκριμένο θέμα που είχε το Μιναμάτα. Το οποίο Μιναμάτα, να πω κιόλα ότι είναι ε, περιοχή τη Ιαπωνία, αλλά έτσι ονομάστηκε και η ασθένεια. Λοιπόν, και είναι η τελευταία φωτογραφία με την μητέρα που έχει το παιδί της, το οποίο είναι, τι να σας πω, είναι απίστευτο το πόσο παραμορφωμένο είναι και το έχει μέσα σε ένα μπάνιο και με αγάπη και φροντίδα το πλένει. Βέβαια να πω ότι ακόμα και αφού πήγε στην Ιαπωνία δεν είναι ότι ποτέ είχε βρει την Πολύ σωστή ισορροπία ω σκηνοθέτης ανάμεσα στο περιβαλλοντικό μήνυμα και στον ε, πρωταγωνιστή μα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν φορέ που παραέδινε βάρο τώρα στο ότι ήταν αγενή, α πούμε, έτσι τον παρουσίαζε ο Γιουτζίν Smith ε, με τον ε, αλκοολισμό και όλα αυτά που ήταν κακότροπο. Ε, και μετά να το ξαναγυρίσει στην, ε, στο περιβαλλοντικό μήνυμα και στο τι γινόταν εκεί πέρα που προφανώ είναι και το πιο ενδιαφέρον. Σε σύνολο όμω, είναι μια ταινία που μου άρεσε και θα έλεγα πω ναι προτείνω να την δείτε στον κινηματογράφο. Αυτά λοιπόν για το Μιναμάτα. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια και για το έργο αν ε, σας άρεσε ή όχι και γενικά ε, τι έχετε να πείτε για αυτό που σας είπα για την ισορροπία μεταξύ της κατάντιας του Eugene Smith ας πούμε και του τι συνέβαινε στο Μιναμάτα. Επιπλέον σχολιάστε μου και την επιστροφή να πω του Johnny Depp σε ένα ρόλο μη Τζακ Sparrow και θα σας δω στο επόμενο review.